Η συμφωνία για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του αποκαλούμενου κυρίαρχου στρατιωτικού νοσοκομιακού τάγματος του Αγίου Ιωάννη, των Ιεροσολύμων, της Ρόδου και της Μάλτας, διανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων, προκαλεί πολλά ερωτήματα, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν απαντιούνται από τα σχετικά κείμενα που κατέθεσε η κυβέρνηση. Το ίδιο το θέμα της δημιουργίας του τάγματος θα επέτρεπε ενδεχομένως να γίνει μια ιστορική συζήτηση σε άλλο χώρο, ακόμα και μια συζήτηση για τα περί κρατικής οντότητας. Το βάζουμε εντός εισαγωγικών εμείς, του κυρίαρχου στρατιωτικού νοσοκομείου τάγματος του Αγιάννη. Αλλά δεν πρόκειται γι' αυτό. Γιατί άραγε η κυβέρνηση φέρνει για κύρωση μια συμφωνία για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με έναν φορέα, με εικονική, αντικειμενικά κρατική οντότητα που δεν διαθέτει καμία μα καμία εδαφική κυριαρχία και συνεπώς δεν μπορεί να μιλάμε για σύναψη διπλωματικών σχέσεων? Ξεπερνάμε αυτά που γράφονται για την αφοσίωση του τάγματος στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως αναφέρει η ρηματική διακοίνωση της ελληνικής πλευράς, γιατί τα μάτια μας έχουν δει πολλά. Και όπως έχουμε σημειώσει κι άλλες φορές, πίσω από το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας κρύβονται συμφέροντα και επιδιώξεις. Τα βλέπουμε και σήμερα τα βλέπουμε. Τα οποία κατά κανόνα καλύπτονται πίσω από μεγάλα και έβυχα λόγια. Τέλος, μας προβληματίζει η σκοπιμότητα της διαβεβαίωσης, όπως αναφέρεται στη ρηματική διακοίνωση, ότι το τάγμα ουδέποτε είχε, ούτε διατηρεί και δεν θα εγείρει στο μέλλον οποιασδήποτε αξιώσεις κατά της ελληνικής δημοκρατίας σχετικά με ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στην ελληνική δημοκρατία. Έδωσε κάποιες απαντήσεις στο Υπουργείο, δεν μας ικανοποιούν και το ερώτημα παραμένει ζωντανό. Όπως επίσης δεν ξεκαθαρίζεται και αυτό που λέγεται στη συνέχεια. Δηλαδή ότι τα ανωτέρω δεν θίγουν το δικαίωμα του τάγματος να αποκτήσει στο μέλλον ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και να κάνει χρήση κάθε νόμιμου μέσου που προβλέπει η νομοθεσία της ελληνικής δημοκρατίας για την προστασία της. Και αυτό το θέμα παραμένει ενεργό. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο μπορεί να διαφοροποιηθούν οι απαιτήσεις. Συνολικά σημειώνουμε πως δεν αποσαφηνίζονται οι σκοποί και οι επιδιώξεις της δράσης του τάγματος και γενικά αυτής της συμφωνίας και ως εκ τούτου το κόμμα μας την καταψηφίζει. Ευχαριστώ.